Να πάμε όμως ένα λεπτό πρώτα στην ουσία του θέματος, γιατί νομίζω ότι την οφείλουμε στον κόσμο. Εδώ η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα φέρει ένα νομοσχέδιο, το οποίο δεν το έχει φέρει ακόμα. Το συζητάμε όλοι, ένα νομοσχέδιο φάντασμα, το οποίο κάποια στιγμή θα εμφανιστεί ή θεωρούμε ότι θα εμφανιστεί. Και ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει συζητάει για θέματα τα οποία έχουν εκ των πραγμάτων λυθεί. Τι εννοώ? Η δυνατότητα ενός ζευγαριού, ενός ομόφυλου ζευγαριού, σήμερα να μεγαλώσει ένα παιδί υφίσταται. Και υφίσταται και με τις ευλογίες της κυβέρνησης και με την αποδοχή της Εκκλησίας. Γιατί? Διότι είναι πάρα πολύ εύκολο δύο γυναίκες να έχουν ένα σύμφωνο συμβίωσης και η μία από αυτές να κάνει ένα παιδί. Άρα μιλάμε για ένα κατοχυρωμένο δικαίωμα εκ των πραγμάτων αυτών των γυναικών, το οποίο, τι λέει η κυβέρνηση, ότι εγώ σε αυτό το δικαίωμα δίνω μια υπόσταση. Σε αυτή την περίπτωση υπόσταση που περιγράφεται όμως το παιδί με τις δύο πρακτικά μαμάδες, ναι, αναγνωρισμένη είναι μοναχά η μία. Ακριβώς και αν πάθει αυτό, κάτι η βιολογική μητέρα, η άλλη δεν έχει κανένα ακριβώς δικαίωμα. Ακριβώς γι' αυτό εκκρεμεί και η νομική κάλυψη την οποία θα φέρει αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά επειδή οι αντιδράσεις που ακούω από πολύ κόσμο αφορούν την δυνατότητα ενός παιδιού να μεγαλώσει με δύο γονείς ίδιου φύλου, μπορώ να σας πω ότι αυτό το πράγμα γίνεται σήμερα και γίνεται με την ψήφο σε πολύ μεγάλο βαθμό της Νέας Δημοκρατίας και με την Εκκλησία να μην έχει αντιδράσει σε αυτό το πράγμα. Άρα, γιατί τώρα καθόμαστε και συζητάμε ένα πράγμα που από τη ζωή έχει λυθεί? Πρώτον. Δεύτερον, πριν από 8 χρόνια γινόταν όλη αυτή η συζήτηση για το σύμφωνο συμβίωσης. Πέρασαν 8 χρόνια, mm-hmm, με το σύμφωνο συμβίωσης. Έγινε η Ελλάδα χειρότερη χώρα από αυτό? Μπορώ να σας πω μια σειρά από λόγους για τους οποίους η Ελλάδα σήμερα έχει μεγαλύτερα προβλήματα από ό,τι είχε πριν από 8 χρόνια. Αλλά αυτό δεν είναι ένα από κανένας αυτά. Από αυτούς. Άρα σε 8 λόγους χρόνια πάλι θα συζητάμε και θα λέμε γιατί κάναμε έκπτωση εδώ και γιατί κάναμε έκπτωση εκεί. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έχουν λυθεί εκ των πραγμάτων και εγώ θα συμφωνήσω σε πολύ μεγάλο βαθμό με τον κύριο Κεδίκογλου που λέει ότι εδώ υπηρετεί και έναν αντιπερισπασμό σε άλλα θέματα. Επειδή μιλάμε για ένα λυμένο θέμα, όχι γενικά, γενικά είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα, οι αντιρρήσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη απολύτως, αλλά είναι και ένα θέμα το οποίο έχει λυθεί. Άρα ας προχωρήσουμε μπροστά, ας δώσουμε νομική υπόσταση σε κάτι το οποίο ήδη υφίσταται στη χώρα και το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από το μεγαλύτερο φάσμα του πολιτικού συστήματος και ας προχωρήσουμε μπροστά. Όλα τα υπόλοιπα γίνονται απλώς για να τσακωνόμαστε για αυτό το θέμα, αντί για να τσακωνόμαστε για άλλα θέματα τα οποία είναι εξίσου σημαντικά, αλλά και πάρα πολύ πιο. Που αφορούν πάρα πολύ περισσότερο. Πιο επώδυνα για την κυβέρνηση, εννοείται. Και πιο επώδυνα, ναι, για μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα δικαίωμα το οποίο πρέπει να κατοχυρωθεί, το οποίο όμως αφορά ένα μέρος του πληθυσμού, ενώ υπάρχουν προβλήματα τα οποία αφορούν το σύνολο. Καταρχήν, να χωρίσουμε τα αίτια από τα συμπτώματα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, αυτό το οποίο βλέπουμε να συμβαίνει, και πάντα να ξέρετε ότι ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται η βία μέσα σε μια κοινωνία έχει πάρα πολύ να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η οικονομία της. Σήμερα τι βλέπουμε? Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε ενδοοικογενειακή βία σε νοικοκυριά τα οποία είναι ευάλωτα και στα οποία η πίεση της έλλειψης οικονομικής ευρωστίας είναι ένας από τους λόγους που οδηγεί στη βία, δεν είναι ο μόνος λόγος προφανώς, αλλά είναι ένας από τους μεγάλους λόγους που οδηγεί εκεί. Και έχουμε και την ίδια ώρα μαφιόζικα χτυπήματα από μία ανάπτυξη, η οποία είναι της Golden Visa, της νύχτας και των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων που πολύ συχνά εμπλέκονται με τέτοιου είδους φαινόμενα. Άρα, ανάλογα με το τι μοντέλο ανάπτυξης θες να έχεις, ουσιαστικά προειδεάζεις και τη βία που θα αναπτυχθεί μέσα στην κοινωνία σου. Άρα, αυτή τη στιγμή έχουμε τα προβλήματα του μοντέλου ανάπτυξης που έχει προωθήσει η Νέα Δημοκρατία, τα βλέπουμε και εδώ. Και εδώ, όχι μόνο εδώ, αλλά και εδώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά όμως τον κύριο Χρυσοχοίδη και την επιστροφή του στο Υπουργείο, να πω ένα πράγμα. Δείχνει κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν υπάρχει πάγκος στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει, ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποφασίσει, ότι μόνο κάποια στελέχη χαίρουν να δοκιμαστούν σε Υπουργεία και ανακυκλώνει ξανά και ξανά τα ίδια άτομα. Πάντως το Πασόκ έχει την τιμητική του σε αυτές τις πάντα, θέσεις. Πάντα. Μα τόσο πολύ απαξιώνει το ίδιο το κόμμα ο κ. Μητσοτάκης που θα πάρει υπουργό από οπουδήποτε αλλού, φτάνει να μην είναι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα,
Τι δείχνει αυτό όμως? Η έλλειψη πάγκου δείχνει μια κούραση. Θα σας κάνω μια σύγκριση. Δείτε την κυβέρνηση που ανέλαβε πριν από 4 χρόνια και την κυβέρνηση που ανέλαβε πριν από 6 μήνες. Και οι δύο είναι κυβερνήσεις Μητσοτάκη. Η μία κυβέρνηση είχε έρθει με έτοιμα νομοσχέδια, φρέσκα πρόσωπα. Κάποιος κόσμος αισθάνθηκε ελπίδα, χειρίστηκε το θέμα του εύρου με συντονισμό, δεν το αρνείται αυτό κανείς. Έπος του εύρου βαφτίστηκε. Το έπος, ναι. Το πρώτο κύμα της πανδημίας ήταν, το θαυμάζαν οι Ευρωπαίοι, η ψηφιοποίηση την θαυμάζαν οι Ιαπωνέζοι. Δείτε τι γίνεται 4 χρόνια αργότερα. Συμβαίνει η πλημμύρα στη Θεσσαλία και τα πάντα είναι αποσυντονισμένα. Δεν προλαβαίνει ο κ. Μητσοτάκης να τρέχει από τον έναν υπουργό στο άλλο, οι οποίοι αλληλοκατηγορούνται με αποκορύφωμα τον κύριο Κικίλια να βγαίνει στον Αντένα και να λέει: εδώ είναι τα στοιχεία. Μα έρθει ο κ. Μητσοτάκης να με κουνήσει, θα βγάλω τα στοιχεία προς τα έξω. Αυτά είναι πραγματικότητες. Μετά συνεχίζουμε, έρχεται το φθινόπωρο και συνεχίζεται η μία κρίση μετά την άλλη και ο κύριος Μητσοτάκης να μην μπορεί να ανταποκριθεί, όχι να κάνει το μεταρρυθμιστή που λέει, αλλά να μην μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Από κάτω γίνονται συμφωνίες τύπου όπως αυτή με το αεροδρόμιο, η οποία είναι πραγματικά προβληματική για τον τόπο. Και όταν θυμάται το μεταρρυθμιστικό του ίστρου κ. Μητσοτάκης, φέρνει ένα νομοσχέδιο όπως είναι αυτό για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, το οποίο είναι, όπως είπα και πριν, πολύ λίγο, δεν αφορά μια πραγματική μεταρρύθμιση. Είναι κάτι που έχει λυθεί μες στην κοινωνία. Και αυτό μου δείχνει εμένα. Στις κοινοβουλευτικές ομάδες δεν φαίνεται πολύ λυμμένο, αλλά μην πάμε πάλι στα προηγούμενα. Αυτό εμένα τι μου δείχνει? Μου δείχνει ότι τους τελευταίους 9 μήνες η εικόνα αυτής της κυβέρνησης είναι κουρασμένη, είναι φθαρμένη πολύ, φθαρή δηλαδή από την εξουσία, και αυτή τη στιγμή τρέχουν ο καθένας να υπερασπιστεί τον εαυτό του και όχι ένα κυβερνητικό έργο. Μια τέτοια κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ούτε τις μεγάλες προκλήσεις που έχει η χώρα, όπως είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, η αλλαγή του διοικητικού μοντέλου, η αλλαγή του κοινωνικού μοντέλου, ούτε όμως μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις οι οποίες έρχονται μπροστά της. Μια τέτοια κυβέρνηση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Αυτό το οποίο εξελίσσεται στη Γάζα αυτή τη στιγμή έχει ξεφύγει από κάθε όριο το οποίο θα μπορούσε να περιγράψει κανείς σαν μια αντιμετώπιση αυτού που συνέβη. Του χτυπήματος που συνέβη από τους Παλαιστινίους, έχει ξεφύγει η κατάσταση τελείως. Το Ισραήλ είναι υπόλογο πλέον και καλά θα κάνει η κυβέρνησή μας να αντιληφθεί το λάθος που έκανε αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα μονόπατα και να καταλάβει ότι ο ρόλος της Ελλάδας αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι καθαρά ειρηνευτικός και να βοηθήσουν στο να λυθεί το θέμα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προφανώς οποιαδήποτε διπλωματική πρωτοβουλία ανοίξει την πόρτα σε μια ειρηνική επίλυση αυτού του εγκλήματος που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, θα είναι αυτή προς τη θετική κατεύθυνση.